οι εργαζόμενοι κυρίως, να ξέρουν ότι δεν πρέπει να περιμένουμε πολλά πράγματα από μια κυβέρνηση, όταν ήδη εμείς δεν είμαστε διαδεχμένοι για το έργο μας να βοηθήσουμε. Μεγάλη παραγωγικότητα χρειάζεται, αλλά εκείνο που έχει γίνει πρέπει να τελειοποιηθούν και οι μηχανές. Με παλιά μέσα οι άνθρωποι όταν δουλεύουν δεν μπορούν να παράγουν πολλά πράγματα. Δεν είναι τεμπέληδες. Οι Έλληνες οι περισσότεροι είμαστε τεμπέληδες και πολύ τον έξυπνο. Δουλεύουν, πώς θα δουλεύουν. Όχι πολύ, κανείς δεν στείλω στην Ελλάδα. Για αυτά που παίρνουν να δουλεύουν. Δεν δουλεύει ο ίδιος. Όλοι τεμπέληδες, στα καφενεία κάθονται. Εάν συνεχίσουμε έτσι, θα κλάψουμε. Εντός πολύ βραχαίως χρονικού διαστήματος η Ελλάδα θα είναι σχεδόν μια ανάμνηση και τα παιδιά μας θα μας καταριώνται στον αιώνα των άπαντα. Σε καλά. Λαλάει τώρα το μηχάνημα. Τον παίρνει ο υπουργός στο λόγο. Ψηφίζεται απόψε στη Βουλή τον... Εάν ο υποβολεύς θα μπορούσε να μας αφήσει να με προσέξει, κύριε Πρόεδρε. Δεν ήμουν παρόν. Παρακαλώ, μην με διακόπτετε. Κύριε Κρεκούκη, κύριε Κρεκούκη. Κύριε Κοντροκούκη. Και αποφασίστε ταυτόχρονα να μην γίνει καμία απολύτως συζήτησης περί εκλογικού νόμου. Για μια σύγχρονη δημοκρατική και προοδευτική κυβέρνηση. Η ουσία είναι ότι η κυβέρνηση αυτή θα την στηρίζουν τα πολιτικά κόμματα. Τονίζω και εγώ ιδιαίτερα τη συνένεση. Μπορέσαμε και πετύχαμε. Αφήστε τώρα αυτά τώρα τους ποιους ιστορικούς συμβασμούς. Κύριος Μητσοτάκης το δεν το λέω εγώ. Μα μπορεί να λέει ο κύριος Μητσοτάκης. Υπάρχει κυβέρνηση η οποία θα ορκιστεί αύριο. Χαιρετίζουμε στο πρόσωπό σας τον πολίτη που δεν ανέχεται να αποφασίσουν άλλοι για αυτόν χωρίς αυτόν. Εμείς υπερασπιζόμαστε το δημόσιο τομέα. Πάντα τον υπερασπιζόταν η αριστερά. Προχωρήστε στην ψηφοφορία σας. Εμείς θα σας αφήσουμε εδώ, σε αυτή τη φάση, μόνο. Αφήστε τους συναδέλφους να θέλουν και το λόγο. Ο πρόεδρος της κύριε Μπέι, παρακαλώ να μην λέτε τέτοιες φράσεις με στην αίθουσα. Δεν θέλω να το πω. Θα τα πω όλα. Θα τα πω όλα γιατί...